Σήμερα λοιπόν έχουμε οργανώσει μια εκδήλωση εδώ στο ξενοδοχείο Galaxy που είναι η κοπή της πίτας του συλλόγου μας. Θα κάνουμε μια αναφορά στα τουριστικά δρόμενα και πώς εξελίσσεται η χρονιά. Θα μιλήσουμε για το πώς βλέπουμε εμείς την συμμετοχή και τη στήριξη των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα συναφή. Θα αναφερθούμε στη σημασία που έχουν οι μικρές τουριστικές επιχειρήσεις στο τουριστικό προϊόν και γενικότερα θα ανταλλάξουμε απόψεις για όλα τα θέματα που μπορούν να αφορούν τον τουρισμό. Πώς προβλέπετε να είναι η χρονιά? Η χρονιά θα έχει μία στέρηση σε σχέση με την προηγούμενη και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι επανακάμπτει η Τουρκία στην αγορά, επανακάμπτει η Βόρειος Αφρική, η Αίγυπτος, Μαρόκο κτλ. Και παρόλα αυτά όμως είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε να κρατηθούμε σε πολύ καλά επίπεδα. Το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών που προσφέρουμε εμείς εδώ τα καταλήμματα στη Μεσσηνία. Η Μεσσηνία έχει εξαιρετικό επίπεδο υπηρεσιών, πάρα πολύ αξιόλογα καταλήμματα και πραγματικά ξεχωρίζει από όλους τους νομούς περιφέρειας και της υπόλοιπης Ελλάδας θα έλεγα. Το Airbnb είναι μια στρέβλωση του τουριστικού προϊόντος, είναι ένα απαράδεκτο φαινόμενο, δημιουργεί τεράστια προβλήματα κοινωνικά κυρίως, γιατί δεν βρίσκουν σπίτια οι άνθρωποι που τα έχουν ανάγκη. Δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στις τουριστικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα στις πόλεις. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το δει σε πολύ υψηλό επίπεδο η πολιτεία. Είμαι η Έφη Δεμπεγιώτη. Έχω την τιμή σήμερα να παρουσιάζω την πολύ όμορφη εκδήλωσή μας για τη Βασιλόπιτα, για το 2019 του συλλόγου μας. Είναι πολύ όμορφο που μας δίνεται η δυνατότητα να βρεθούμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ανταλλάξουμε εμπειρίες, να πούμε τα θέματά μας και πώς μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Γιατί ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός, είναι η κουλτούρα μας, είναι ο πολιτισμός μας και μπορούμε να τον κάνουμε ακόμα καλύτερο. Καλή χρονιά! Χρόνια πολλά, εύχομαι πρώτα απ' όλα δύναμη, υγεία, επιμονή και αντοχές σε όλους τους επαγγελματίες των ενοικιαζομένων δωματίων, γιατί ξέρω σε αυτούς και στις οικογένειές τους. Και λέω και στις οικογένειές τους γιατί ξέρω καλά οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις στηρίζονται και λειτουργούν από τις οικογένειες, από την προσωπική συμμετοχή των οικογενειών αυτών. Αναγνωρίζουμε ότι είναι σημαντικός πυλώνας, σημαντικός εταίρος και υποστηρικτής και προωθητής του τουρισμού σε όλη τη Μεσσηνία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπως φυσικά και όλες οι υπόλοιπες ξενοδοχειακές μονάδες. Τις βλέπουμε με την ίδια οπτική, τις βλέπουμε ως εκείνες τις δραστηριότητες. Άκουσα εδώ την κυρία Δεμπεγιώτη να λέει η μικρή επιχειρηματικότητα. Η μικρή επιχειρηματικότητα όμως είναι εκείνη που είναι η ραγκοκαλιά και ο σπόνδυλος της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πραγματικά ότι σας χρειαζόμαστε. Ο τουρισμός και από σας πηγαίνει μπροστά. Είμαστε περήφανοι για τα καταλήμματα που έχετε, για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρετε. Εύχομαι και αυτή η χρονιά να είναι με πολλούς επισκέπτες, γεμάτη και πολύ μεγαλύτερη τουριστική σεζόν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σε αυτή την όμορφη και ζεστή εκδήλωση του Συλλόγου των Ενοικιαζομένων Δωματίων. Είσαστε οι άνθρωποι του τουρισμού, είσαστε αυτοί που στηρίζετε πραγματικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας. Όλοι ξέρετε ότι προσβλέπουμε στον τουρισμό, προσβλέπουμε στην ανάπτυξή του, όπου είναι η πιο σημαντική οικονομική μας δραστηριότητα, που φέρνει έσοδα στον τόπο, φέρνει θέσεις εργασίας και πραγματικά μας στηρίζει ουσιαστικά. Εσείς λοιπόν δεν είσαστε η μικρή επιχειρηματικότητα, εγώ θα διαφωνήσω, είσαστε αυτοί οι οποίοι είσαστε ενεργά μέσα στο τομέα του τουρισμού. Τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλήμματα είναι αυτά που ενισχύουν και βοηθούν υποστηρικτικά κάθε δράση του τουρισμού και στηρίζουν ουσιαστικά το προϊόν μας. Εμείς, σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου, θέλω να ξέρετε ότι έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση και βάση στον τουρισμό. Είναι η δραστηριότητα αυτή στηρίζεται ουσιαστικά κατόπιν στοχεύσεως, την οποία έχουμε δώσει με μεγάλη προσοχή,
για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά όλη την Πελοπόννησο. Βλέπετε ότι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας έχει μία ραγδαία άνοδο και αυτό μας ευχαριστεί όλους. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο κύριος Περιφερειάρχης ευραβεύτηκε για αυτή την ραγδαία αύξηση του αεροδρομίου. Έχει 1.700% αύξηση σε σχέση με το παρελθόν. Και επίσης ευραβεύτηκε για τις πολύ καλές υπηρεσίες τις οποίες προσπαθούμε να παρέχουμε στους επισκέπτες μας. Αυτό είναι το ουσιαστικό, να έχουμε ποιότητα και να μπορούμε ουσιαστικά να βοηθήσουμε γενικότερα στην εν γέννη προσπάθεια. Με συνεργασίες, με πολύ καλή παροχή υπηρεσιών και με συνέπεια και παρουσία στα μεγάλα τουριστικά γεγονότα, θα προχωρήσουμε και το 2019 και πιστεύω ότι θα είμαστε αυτοί που θα κερδίσουμε πάλι το στοίχημα του τουρισμού. Ήθελα να σας πω μόνο ότι μετά από λίγες ημέρες γίνεται η Διεθνής Έκθεση στη Γερμανία, στο Βερολίνο, όπου η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι παρούσα και όπως γνωρίζουμε θα πάρουμε και το συνέδριο των Γερμανών τουριστικών πρακτόρων για το 2020, το οποίο θα έρθει στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο θετικό είναι αυτό για τις εξελίξεις για τον τουρισμό. Σας εύχομαι να έρχεται μια πολύ καλή τουριστική χρονιά και υγεία και προσωπική ευτυχία σε όλους. Ωστόσο υπάρχουν ή μπορεί να υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις. Η υπερβολική ανάπτυξη του All Inclusive Pavla Resort, μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων, δημιουργεί το φαινόμενο του τουριστικού θύλακα, αυτό που ονομάζουμε τουριστικό κέντρο. Οι παραθεριστές που επιλέγουν να διαμένουν σε θέατρα All Inclusive Resort καταλήγουν συχνά να έχουν ελάχιστη ή καθόλου αλληλεπίδραση με τους ντόπιους και τις επιχειρήσεις τους. Απ' την άλλη πλευρά, η ισορροπημένη ανάπτυξη του τουρισμού μπορεί να οδηγήσει σε ιδιότερη κατανομή πλούτου, αφού το εισρωόμενο χρήμα θα επιτελέσει πολλαπλούς κύκλους σε όλη την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Οφείλουμε λοιπόν να λάβουμε υπόψη όχι μόνο την ποσότητα της τουριστικής ανάπτυξης αλλά και την ποιότητα. Γενικότερα τώρα, το πώς συμμετέχει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην ελληνική οικονομία και στην απασχόληση στην Ελλάδα, αγγίζει το 20% της άμεσης απασχόλησης ο τουρισμός. Στον τομέα του τουρισμού το 20% της άμεσης απασχόλησης ανήκει στον τουρισμό στην Ελλάδα. Παράγει πάνω από το 17% του ΑΕΠ, του εθνικού εισοδήματος. Οι τιμές αυτές αναμένεται να αυξηθούν στο πλέον του 22% της συνολικής απασχόλησης και πάνω από 20% του ΑΕΠ μέχρι το 2025. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλύπτουν πάνω από το 90% της τουρκικής δραστηριότητας στη χώρα και λειτουργούν ως φυτώρια επιχειρηματικότητας. Είναι επίσης πιο πιθανό να διατηρήσουν μια πιστή πελατειακή βάση, καθώς το μικρό τους μέγεθος σημαίνει μια στενότερη σχέση μεταξύ των ιδιοκτών, των εργαζομένων και των πελατών τους. Η Μεσσηνία διαθέτει ένα εκρηκτικό μείγμα δυνατοτήτων και ευκαιριών, που αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να δώσει τη μέγιστη όθηση στον τουρισμό. Τα πλεονεκτήματα του τουρισμού στη Μεσσηνία μπορούν να αναφερθούν σαν πλεονεκτήματα οι κλιματολογικές συνθήκες, ο ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος, οι υποδομές, αεροδρόμιο, λιμάνια, μαρίνες και το τουριστικό προϊόν της, δηλαδή καταλήμματα, υπηρεσίες, καταστήματα κλπ. Οι αδυναμίες του τουρισμού όχι μόνο στη Μεσσηνία αλλά και σε όλη την Ελλάδα είδε η πάρα πολύ υψηλή φορολογία και το υψηλό κόστος εργασίας που οφείλεται όχι στις επιβάσεις των εργαζομένων αλλά στις υπερβολικές εργοδοτικές εισφορές. Ένα περίπλοκο και συχνά εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο που δημιουργεί ένα βέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον, ειδικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κακή υποδομή μεταφορών εδάφους, ιδίως στην ύπαιθρο. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, αναφέρομαι κυρίως στους Δήμους, φαίνεται να διαφορούν μερικές φορές και άλλες φορές τις βρίσκουμε απέναντί μας για τα προβλήματα των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Οφείλουν να τα αποκλίνουν και να δίνουν λύσεις. Από τα πιο εύκολα, όπως τη μετακίνηση ενός κάδου απορριμμάτων από την είσοδο ενός τουριστικού καταλήμματος, έως τα πιο σύνθετα, όπως η ελάφρυνση του ψηφιακού φορτίου σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα, σε δρόμους, δρομάκια, παντελώς ακατάλληλα για την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. Επίσης, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι χρειάζεται συμπλήρωμα το όραμα για τον τουρισμό στη Μεσσηνία, ως σχεδιασμό και η έμπνευση για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού αυθεντικού τουριστικού προϊόντος.
η ευκαιρία στη Μεσσηνία. Ο ταχύς ρυθμός επέκτασης των κλάδων τεχνολογιών και πληροφορικής, αυτό αφορά κυρίως τους νέους, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για νεοφυείς επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους κανάλια διανομής του προϊόντος τους μέσω του διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απελευθέρωση των αεροπορικών ταξιδιών και η μετέπειτα εισαγωγή περισσότερων αερομεταφορέων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας παρουσιάζουν εξαιρετικές ευκαιρίες για την προσέλκυση με καλύτερη όγκο επισκεπτών. Ο πράσινος τουρισμός είναι σχετικά ανεξαιρέτητος τομέας στη Μεσσηνία και μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω, καθώς όλο και περισσότεροι παραθεριστές γίνονται όλο και περισσότερο συνειδητοί για τις πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας. Ο χειμενός τουρισμός, αν επεκταθεί, θα μπορούσε να μειώσει την υψηλή εποχικότητα της περιοχής και να μετατρέψει τη Μεσσηνία σε προορισμό για όλο τον χρόνο. Ο γαστρονομικός τουρισμός παραμένει ένας άλλος τομέας όπου η ανάπτυξη είναι αργή και με την ελληνική πλούσια μαγειρική κουλτούρα υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες σε αυτήν την κατεύθυνση. Για τους νέους που είναι μαζί μας σήμερα εκεί στο βάθος της εκδήλωσης, θέλω καταρχήν να τους συγχαρώ που βρίσκονται μαζί μας. Έχουμε ανάγκη από τη συμμετοχή νέων ανθρώπων και θέλω να τους παροτρύνω να επιχειρήσουν στον τουρισμό, να ασχοληθούν και αυτοί με την μικρή επιχειρηματικότητα. Το μέλλον τους ανήκει. Ίσως είναι η πιο κατάλληλη εποχή να το κάνουν αυτό. Χρηματοδότηση, δεν έχουμε λεφτά. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία χρηματοδοτικά, μάλιστα, για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε. Θα ακολουθήσει και η ομιλήτρια η Μαρία Σιψάφ, θα πει πιο πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Η μικρή επιχειρηματικότητα δεν ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση. Μην νομίζετε ότι είναι πιο εύκολα στα δικά μας χρόνια. Είναι πάντα δύσκολη, αλλά είναι καλύτερη από το να μείνετε σε ένα. Πώς να το περιγράψω, ένα χαμηλό οριζόντιο επίπεδο της εξαρτημένης απασχόλησης. Η μικρή επιχειρηματικότητα θα δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε, να μείνετε στον τόπο σας, να διατηρήσετε τις περιουσίες των γονιών σας, των προγόνων σας και το καταξύ. Σας συγχαίρω λοιπόν για την παρουσία σας εδώ και εμείς διευθύνουμε σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.